Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, προχθές φτιάξαμε ταχίνι, σήμερα ήρθε η ώρα να φτιάξουμε χαλβά. Λοιπόν, πάμε να χαμηλώσουμε. Σε μία κατσαρόλα θα βάλουμε 200 γραμμάρια, 200 γραμμάρια γλυκόζι. Λοιπόν, όπως είπαμε 200 γραμμάρια γλυκόζι. Θα βάλουμε 100 γραμμάρια νερό, 400 γραμμάρια ζάχαρη. Θα ανακατέψουμε. Και θα το βάλουμε στη φωτιά. Πάμε να φτιάξουμε ένα σωστό χαλβά. Αυτό που λέμε το χαλβά του μπακάλι. Έτσι. Θα χρειαστούμε σίγουρα θερμόμετρο. Εάν δεν έχετε θερμόμετρο, θα σας πω σε λιγάκι πότε θα πρέπει να βγει από μέσα. Μέχρι να ξεκινήσει να βράζει αυτό, να σας δείξω την υπόλοιπη διαδικασία. Λοιπόν, εδώ έχουμε βάλει ακριβώς 1 κιλό βανίλια. Θα βάλουμε λίγη υγρή βανίλια. Εάν δεν έχετε υγρή βανίλια, θα βάλετε, πώς να το πω, θα βάλετε τις κάψουλες, έτσι. Θα βάλετε 2-3 καψίμια, είναι ανάλογα τη δύναμη που θέλετε στη γεύση της. Θα ανακατέψετε το ταχίνι, να πάει παντού η βανίλια μας και θα είναι τώρα πλέον στην αναμονή για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την υπόλοιπη τη διαδικασία. Λοιπόν, βλέπετε ανακατεύθηκε, είμαστε εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα στην κατσαρόλα μας. Η κατσαρόλα μας έχει ήδη αρχίσει και ζεσταίνει, οπότε θα βάλουμε και μία κουταλιά του γλυκού κοφτή ξινό. Το ξινό το βάζουμε για να βοηθήσει την πηχτικότητα, αλλά και για να μην ζαχαρώσει το σιρόπι μας. Για το ανακάτεμα, επειδή ξέρω ότι πολλές κυρίες δεν θα έχετε ειδικό σιλικόνι γάντι, αυτό είναι ειδικό χοντρό γάντι, στο οποίο δεν καίγεσαι. Γιατί οι θερμοκρασίες που έχει η σιλικόνη, το σιρόπι είναι ψηλές, έτσι, όταν θα μπούμε στη διαδικασία να τα ανακατέψουμε. Ένας τρόπος είναι να τα ανακατέψουμε με μια ξύλινη κουτάλα. Σιγά σιγά μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο να μπορείτε να βάλετε να φορέσετε δύο γάντια και να μπορέσετε να το δουλέψετε. Αν θέλετε να το δουλέψετε από την αρχή, θα πάρετε αυτά που βγάζετε τα ταψιά και αυτά, θα φορέσετε το γαντάκι αυτό εδώ, θα βάλετε μια σακούλα στην οποία θα την τυλίξετε λίγο στο χέρι σας, ώστε να μην σας λερώνει και έτσι θα έχετε ένα προστατευτικό για να μπορείτε να ανακατεύετε τον χαλβά. Έτσι. Είπαμε τη διαδικασία να την κάνουμε σωστή. Ξεκίνησε να βράζει. 118-119, είμαστε εντάξει, είμαστε έτοιμοι. Και τώρα τι θα κάνουμε, θα πάρουμε ένα μιξεράκι, θα βγάλουμε από τη φωτιά. Και ένα μιξεράκι θα το ανακατέψουμε να γίνει μια άσπρη παχιά κρέμα. Όσο κρυώνει, ασπρίζει.
Αλλά βέβαια έχει ήδη διασπρίσει. Δηλαδή, είμαστε έτοιμοι. Και τώρα τι θα κάνουμε. Θα φορέσουμε το γάντι μας. Και θα αρχίσουμε να ενσωματώνουμε σιγά σιγά το σιρόπι που έχουμε φτιάξει. Και αρχίζουμε και ανακατεύουμε. Μόλις ενσωματωθεί, βλέπετε, κοιτάξτε, ήδη αρχίζει και κάνει ίνα. Μόλις ενσωματωθεί αυτό, θα συνεχίσουμε να το ρίξουμε και να το ρίξουμε κι άλλο. Βλέπετε, κοιτάξτε, αυτό θέλουμε. Ο χαλβάς, για να είναι ωραίος, θέλει αυτό το πράγμα. Θέλει να κάνει ίνα. Λοιπόν, θα ρίξουμε κι άλλο λίγο. Τώρα θα ρίξουμε όλο το υπόλοιπο. Ωραία. Και τώρα θα αρχίσουμε το δούλεμα. Μόλις ενσωματωθεί η γλυκόζη μας, το σιρόπι μας, θα ρίξουμε αμύγδαλο. Σε αυτό το στάδιο, εάν θέλετε να κάνετε, να βάλετε κακάο, να βάλετε οτιδήποτε άλλο θέλετε, σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να ρίξετε οτιδήποτε έχετε αποφασίσει να ρίξετε. Κακάο, πώς θα το ρίξετε? Θα πάρετε λίγο από τη ζύμη, θα ανακατέψετε να γίνει πάλι έτσι όπως το βλέπετε εδώ και θα το ενσωματώσετε μέσα στον χαλβά. Λοιπόν, τώρα θα ρίξουμε τα αμύγδαλα. Εδώ θα ρίξουμε τώρα τα αμύγδαλά μας, 300 γραμμάρια αμύγδαλο. Θα φυλάξουμε λίγο για τον πάτο. Και θα το δουλεύουμε τώρα μέχρι να πάρει στερεά μορφή. Μετά από κάποια στιγμή θα αρχίσει να καθαρίζει η μπασίνα μας. Από εκεί καταλαβαίνουμε ότι ο χαλβάς πλέον είναι έτοιμος.
Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Θα πάρουμε μία βάση ανάλογα τι σχήμα θέλετε να δώσετε. Θα ρίξουμε μέσα το αμύγδαλο που έχουμε φυλάξει και μέσα θα ρίξουμε το χαρδόν μας. Θα πιέσουμε. Λοιπόν, όταν κρυώσει, θα ξεφορμάρουμε και ο χαλβάς μας είναι έτοιμος. Δεν νομίζω να σας δυσκόλεψα, έτσι, ήταν εύκολος, πολύ. Ελπίζω να το κάνετε όλοι και όλες. Λοιπόν, να μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στο βίντεό μας. Να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, είμαστε στην ομάδα μας στο Facebook Μαγειρικές Απολαύσεις και τη συνταγή θα την βρείτε στο www.μαγειρικεςαπολαύσεις.gr. Να είστε καλά. Όταν είναι έτοιμο θα του βγάλω φωτογραφίες και θα τα ανεβάσω στην ιστοσελίδα, έτσι γιατί θέλει κάποιες ώρες. Και θα τα πούμε σύντομα με ένα νέο βίντεο.